Επιστροφή στον αέρα και συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής, με ένα ζήτημα το οποίο έχει προβληματίσει. Και το λέω αυτό διότι η υπογεννητικότητα στη χώρα μας δεν μπορεί απλά και μόνο να αποτελεί σημείο συζήτησης σε επίπεδο θεωρίας. Θα πρέπει να μπει και σε άλλες διαστάσεις. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται και με το δεύτερο ζήτημα το οποίο σας έχω ήδη προλογίσει ότι θα συζητήσουμε, για το πώς δηλαδή η Ελλάδα θεωρείται πρωταθλήτρια στις κεσαρικές τομές. Είναι ένα ποσοστό το οποίο επίσης είναι συντριπτικό. Μιλάμε για πάνω από 43% των γυναικών που ξεπερνούν το επιτρεπόμενο ποσοστό που ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ως όριο και που επιλέγουν να προχωρήσουν σε τοκετό με κεσαρική τομή. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται κοντά μας και ευθύς αμέσως καλωσορίζουμε τον κύριο Σταύρο Σιφάκη, θεός πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, επιστημονικό διευθυντή του Μευτηρίου Μητέρα, αλλά και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, κύριε Σιφάκη, για να μιλήσουμε για αυτή την δραματική εξέλιξη. Και το λέω δραματική, γιατί προφανώς δεν έχουμε αντιληφθεί σε τι περιπέτειες μπαίνουμε ως χώρα. Και το 2050 είναι μια πολύ κοντινή ημερομηνία. Ναι. Θα σας πω, είναι ένα από τα θέματα που πραγματικά μας θλίβουν, γιατί βλέπουμε ένα μείζον εθνικό θέμα να είναι δεύτερο ή τρίτο στην ατζέντα αυτών που λέμε εθνικά θέματα. Είναι φοβερό το θέμα. Η διάστασή του, όπως θα την αναλύσουμε και όπως ήδη την είπατε, είναι τρομακτική. Είμαστε ένα έθνος που γερνά. Είμαστε ένα έθνος που σε μερικά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Θα την είχαμε και τώρα αν δεν υπήρχαν οι οικονομικοί μετανάστες. Είναι ένα έθνος το οποίο σιγά σιγά δεν θα πω τη λέξη εξαφανίζεται, αλλά χάνει το πιο δυναμικό του κομμάτι, χάνει τα νιάτα του. Όπως είπατε προηγούμενα, σε μια συζήτηση που κάναμε, ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται. Για τους άντρες είναι 79, για τις γυναίκες είναι 80 ή ήταν 80 πριν τα χρόνια της κρίσης. Άρα το 1/3 του πληθυσμού της Ελλάδος είναι άνω των 65. Συνέχεια αυξάνεται αυτό το ποσοστό και τα νιάτα, τα παιδιά, η νεολαία που θα δώσει το ζωή σε αυτή τη χώρα δεν αυξάνεται ή, να το πούμε και αυτό, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σε αυτή την εκπομπή, αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτό τα ζωτικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς, μια νέα μετανάστευση, δεκαετία του 50 και του 60, με τη διαφορά ότι τώρα φεύγουν τα πιο εξελιγμένα τμήματα της ελληνικής νεολαίας. Αυτά που μπορούν να βρουν δουλειά, που είναι τα παιδιά που έχουν σπουδάσει, που έχουν κάνει μεταπτυχιακά. Είναι όλα δεμένα μεταξύ τους. Άρα μιλάμε για μια χώρα η οποία προοδευτικά, κύριε Σιφάκη, εξελίσσεται σε μια χώρα γυρασμένη. Ακριβώς. Μια χώρα γερόντων. Μια χώρα γερόντων, χωρίς να έχουμε την απαραίτητη, αν θέλετε, αναπλήρωση αυτών των χαμένων δυνάμεων, είτε μέσω του brain drain της μετανάστευσης, είτε της αύξησης του προσδόκιμου της ηλικίας στην χώρα μας. Ο μέσος όρος παιδιών αναζεύγωση στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία, κυμαίνεται στο 1,26%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 1,49%. Αν κάποιος το ακούσει, θα πει, σιγά, δεν είναι και φοβερή η διαφορά. Ναι, αλλά το εξηγεί το γεγονός ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλός. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός μιας χώρας, μιας κοινωνίας, χρειάζεται 2,1 παιδιά ανά ζευγάρι. Το 2,1 είναι στατιστικό νούμερο. Δύο παιδιά και σε μερικές περιπτώσεις τρία, αλλά εμείς είμαστε στο 1,2. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, γιατί και το 1,47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέτε είναι ένα χαμηλό νούμερο. Απλά εμείς είμαστε ακόμα πιο κάτω. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιθανόν να μην αποτελεί τόσο πολύ ένα εθνικό ζήτημα. Όπως στη χώρα μας. Όπως στη χώρα μας. Στη χώρα μας όμως είναι κατεξοχήν εθνικό το ζήτημα. Αντιμετωπίζεται ως εθνικό ζήτημα. Όχι. Και το λέω αυτό Όχι. διότι σε ανάλογες περιπτώσεις έχουμε δει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη καμπάνιες να σχηματίζονται, εκστρατείες να οργανώνονται προκειμένου να περάσει το ανάλογο μήνυμα. Εδώ το ίδιο το αποτέλεσμα με αφορμή την 1η Οκτωβρίου, που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, της έρευνας που δείχνει ότι η Ελλάδα θα έχει χάσει 3 εκατομμύρια πληθυσμού μέχρι το 2050, πέρασε όχι απλά στα ψηλά, στα Ακριβώς. πολύ ψηλά των ειδήσεων. Και ξέρετε, να πούμε ένα από τα πολλά πράγματα που θα μπορούσε κανένας να αναφέρει. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το να είναι κανένας τρίτεκνος, πέρα από τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στα τρία του παιδιά και τον παραπάνω αγώνα που πρέπει να δώσει για να τα μεγαλώσει, τουλάχιστον είχε κάποια έστω ελάχιστα ευεργετήματα από την πολιτεία. Έχουν κοπεί όλα. Mm.
Πολλοί, ας πούμε, θυμάμαι πολύ παλαιότερα ότι έλεγαν να κάνω και ένα τρίτο παιδί να πάρω αυτό το μικρό ποσό. Είχαν κάποιες διευκολύνσεις. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Το να είσαι τρίτεκνος πια είναι μόνο πρόβλημα, εννοώ, για την οικογένειά σου και τη ζωή σου. Παλαιότερα υπήρχαν κάποιες δυνατότητες να βοηθηθεί σαν οικογένεια. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή αυτή η κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θέλω να μπω πιο βαθιά, έπρεπε όχι απλά να τους στερεί σε αυτούς τους ανθρώπους που τολμούν και κάνουν τρία ή τέσσερα ή πέντε παιδιά, έπρεπε να τους ενθαρρύνει με όλους τους τρόπους. Αυτοί είναι που θα φέρουν τουλάχιστον την εξισορρόπηση και όχι τη γύρανση στον πληθυσμό. Αντί της ενθάρρυνσης, σε κάθε περίπτωση έρχεται η αποθάρρυνση. Η αποθάρρυνση. Όμως. Στα δικά μας δεδομένα. Εμείς που ζητάμε κάθε μέρα, συζητάμε τα παιδιά, ενώ όλοι με ευθύρες και όλοι οι επαγγελματίες υγείας που είναι γύρω από το τοκετό, λέμε στα ζευγάρια, κάντε ένα παιδί ακόμα. Λέει, μα γιατρέ, πώς, δεν μπορούμε. Και το ένα που το τολμήσαμε, δεν ξέρουμε πώς θα το μεγαλώσουμε αυτό το παιδί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Πρέπει είτε να σταματήσω τη δουλειά, δεν θα με προσλάβει πια κανένας εργοδότης όταν έχω ένα παιδί. Αν τολμήσω να γεννήσω δεύτερο παιδί, θα απολυθώ. Με αυτά τα ελαστικά ωράρια που έχουν επιβάλει, ουσιαστικά αποθαρρύνει το δεύτερο ή το τρίτο παιδί. Το οποίο όμως είναι αναγκαίο τουλάχιστον για τη διατήρηση του πληθυσμού. Άρα, έτσι λίγο για να αποσαφηνίσουμε και τις πτυχές του εν λόγω φαινομένου, η υπογεννητικότητα είναι πρόβλημα που δεν έχει μόνο οικονομικό υπόβαθρο, προφανώς και έχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχει επαγγελματικό υπόβαθρο, καθώς συνήθως η μέλουσα μαμά ή η μαμά που θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί είναι μία εργαζόμενη που ελάχιστοι θέλουν στην εργασία τους. Επιδόματα από την πλευρά της πρόνοιας, στηρικτικές δηλαδή δομές, υποστηρικτικές δομές για να ενισχύσουν τις γενιές στη χώρα μας δεν υπάρχουν. Παιδικοί σταθμοί δεν υπάρχουν για να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά. Πολλές φορές μία εργαζόμενη μητέρα είναι υποχρεωμένη είτε να δίνει το μισό του μισθού της και παραπάνω στη βοήθεια που θα έχει στο σπίτι, είτε να υποχρεώνεται στην οικογένεια την οποία θα την αγκαλιάσει για να μεγαλώσει μαζί το παιδί της. Τι άλλο εντοπίζετε, κύριε Σιφάκη, ότι μπορεί να παίζει ρόλο? Κοιτάξτε, το ξεκίνησε σαν μια, ας το πούμε, η καινούρια κοινωνία με τα δύο παιδιά πριν από πολλά πολλά χρόνια. Τότε που, ας πούμε, ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο, και δεν θέλω ό,τι και άλλο και αν πούμε να το υποβαθμίσουμε αυτό, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο, είναι κυρίως οικονομικό. Είναι κυρίως οικονομικό. Αλλά υπάρχουν και άλλες πλευρές, μια από τις οποίες θα συζητήσουμε στη συνέχεια, όπως μου είπατε, για το θέμα της σύγχρονης μευτικής και πώς και στα ρικές τομές, όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Άλλο το κύριο είναι πάντα η μίζερη οικονομική κατάσταση που βιώνουν τα περισσότερα. Δεν βγαίνει πρακτικά. Πλά. Δηλαδή πώς θα πες ένα ζευγάρι να κάνει 3 και 4 παιδιά. Με 550 ευρώ μισθό δεν μπορείς ούτε στον ιδιωτικό σταθμό να το πας το παιδάκι, άρα για να κάνεις δεύτερο ή τρίτο παιδί. Και το ξαναλέω, ξέρω ότι δεν υπάρχουν λύσεις που κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό θα κάνουμε, αλλά είναι εθνικός στόχος. Όπως, ας πούμε, δίνεις χρήματα για την άμυνα, όπως δίνεις χρήματα για να στηρίξεις κάποιες δομές ακόμα της κοινωνίας που υπάρχουν και θεωρούνται έτσι προοδευτικές, πρέπει η ελληνική πολιτεία να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει την οικογένεια θα τη στηρίξω. Πρέπει να στηρίξω αυτούς που τολμούν και κάνουν 2, 3 και 4 παιδιά. Είναι εθνικό το θέμα. Απλά αυτό που μας στεναχωρεί, εμένα προσωπικά με θλίβει πάρα πολύ, είναι ότι δεν περνάει ούτε στα ψηλά σαν εθνικό θέμα. Ξέρω ότι έχουμε αυτό, εκείνο, το άλλο εθνικό θέμα, πολύ μεγάλα προβλήματα. Στην άμυνα, στις απειλές που δεχόμαστε, σε όλο αυτό το καινούριο κόσμο που φτιάξαν, που είναι ένας κόσμος βαρβαρότητος που ζούμε σήμερα. Αλλά αυτό δεν το ξεχνάμε. Πρέπει να αυξηθεί ο πληθυσμός ή τουλάχιστον να μην μειωθεί. Να σας πω κάτι. Το 2008, αρκετά περίπου, είναι τώρα 10 χρόνια, η γεννή στην Ελλάδα ήταν 120.000. Mm. Που το 1991 ήταν 200.000. Αρκετά χρόνια μετά ήταν 120.000. Σήμερα είναι 85.000 οι γενείς μας. 85.000 γενείς. Δεν ανανεώνεται ο πληθυσμός. Δεν υπάρχουν. Η εμπειρία σας τι λέει, κύριε Σιφάκη, ότι μέσα από μια τέτοια, ας πούμε, πανελλαδική εκστρατεία που θα φέρει το θέμα σε πρώτο επίπεδο και θα καταλάβει και ο κόσμος
Με την ανάλογη βέβαια σύμπραξη, ότι το να βγουν σποτάκια να λένε φέρτε στον κόσμο παιδιά και έχει ο Θεός, νόημα δεν βγαίνει. Ακριβώς. Εννοούμε με μια έτσι στρατηγική που θα είναι ενισχυμένη σε κάθε επίπεδο της. Προλαβαίνουμε την απώλεια αυτή η οποία έχει ήδη προκληθεί, δηλαδή αυτή την κοιλιά που κάνει ο πληθυσμός της χώρας. Αυτό την απώλεια θα τη ζήσουμε τις επόμενες 2 δεκαετίες. Mm-hmm. Θα καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία με το 1,2 παιδιά. Αυτό θα το δούμε τα επόμενα 10-20 χρόνια. Αλλά αν θέλουμε να δούμε λίγο πιο μακριά και τουλάχιστον κάποια στιγμή να το σταματήσουμε ή να αναστραφεί αυτή η τάση, πρέπει τώρα να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Και εθνική στρατηγική. Η εθνική στρατηγική. Να σας πω, σε γειτονικές χώρες που εντάξει, επιβουλεύονται την κυριαρχία της χώρας, ξέρετε ότι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή βγαίνουν οι κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες, και μιλάω για τη διπλανή μας χώρα, και στις κεντρικές τους ομιλίες καλούν το λαό, κάντε παιδιά. Θεωρούν, ας πούμε, ένα εθνικό κατόρθωμα σε μια οικογένεια, τους θεωρούν σχεδόν σαν ήρωες όταν κάνουν 4, 5 και 6 παιδιά. Δεν έχει σημασία και δεν μπαίνουν στο πώς θα τα μεγαλώσουν και εκείνοι. Παρ' όλα αυτά, σαν σύνθημα υπάρχει. Στη χώρα μας δεν υπάρχει ούτε καν σαν σύνθημα. Γιατί βέβαια ξέρει κάποιος που θα δώσει αυτό το σύνθημα ότι θα τον κοιτάξουν από κάτω όλοι. Λες λόγια. Πώς θα με βοηθήσει εμένα να κάνω 3 παιδιά. Έτσι. Και βέβαια το θέμα μπαίνει η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος, τα νοσοκομεία νοσούν. Να έχεις σήμερα μια εγκυμοσύνη και να έχεις μια αξιοπρεπή παρακολούθηση σημαίνει ένα μεγάλο κόστος που ακόμα και αν επιλέξεις το δημόσιο νοσοκομείο δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα έχεις κόστος με ένα σωρό από εξετάσεις που πρέπει να κάνεις έξω. Το ιδιωτικό μαιευτήριο εννοείται ότι κοστίζει. Και φυσικά μετά μπαίνουν αυτά που είπατε προηγούμενα για τους σταθμούς, για τους δορυφονηπιακούς, που θα πας, που κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γίνεται σφαγή για το πόσα παιδιά θα μπουν στο δημόσιο δορυφονηπιακό σταθμό. Πάντως όλες αυτές τις πλευρές, βλέπετε, είναι κυρίως οικονομικής. Κατά κύριο λόγο, έχετε δίκιο. Η Κρήτη γεννάει, κύριε Σιφάκη. Να σας πω, η Κρήτη είναι ένα από τα μέρη στα οποία το 1,2 δεν είναι αλήθεια, είναι κάτι παραπάνω. Αλλά μην πιστέψετε, μην φανταστείτε ότι είμαστε ανανεώνεται ο πληθυσμός. Γιατί στο 1 που υπάρχει στα μεγάλα αστικά κέντρα στο Ηράκλειο, ή στο 1,1, θα βελτιωθεί με τα 2 ή τα 2,5 παιδιά που έχουν συγκεκριμένες κοινωνικές, μάλλον γεωγραφικές περιοχές της χώρας, που να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν παιδιά. Αλλά είναι μια ισχυρή μειοψηφία. Δεν διαφέρει η Κρήτη από τον υπόλοιπο γενικό ελληνικό πληθυσμό, ίσως κατά περιοχές. Πάντως είναι παρήγορο να βλέπεις νέα παιδιά να λένε ότι έρχομαι αποφασισμένος να αποκτήσω μια οικογένεια με 4 ίσως και 5 μέλη. Φανταζόμουν και για εσάς τον ίδιο. Ναι, ακριβώς. Και εκεί είναι τώρα, και αν μου επιτρέπετε να κάνω και τη σύνδεση με το επόμενο μας θέμα, αυτό το ζευγάρι, αυτό το νέο ζευγάρι που ξεκινάει τη ζωή του με όνειρα, με αισιοδοξία, θα κάνω πολλά παιδιά. Όταν εμείς δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε στο πρώτο τους παιδί να έχουν ένα φυσιολογικό κολπικό τοκετό, που σημαίνει ότι η επόμενη τους τοκετή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι όλη εύκολη φυσιολογική κολπική τοκετή, αλλά ξεκινάμε μία κυσαρική, αμέσως τους λες ότι ξέρετε, 3 παιδιά θα κάνετε τελικά. Δεν μπορείτε να πάτε στο 4, είναι λίγο επικίνδυνο. Γι' αυτό εδώ είναι τώρα ο δικός μας ο ρόλος του πώς θα, σαν γιατροί πια, σαν μαιευτήρες, αυτό τουλάχιστον που μας αντιστοιχεί, δηλαδή να μην τους στερήσουμε τη δυνατότητα να κάνουν πολλά παιδιά, να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Άρα, ναι, να μειώσουμε τα ποσοστά των κεσαρικών τομών στην Ελλάδα, που είναι και εθνικό ζήτημα. Και που είναι επίσης σε πολύ υψηλά ποσοστά. Και πότε φτάσαμε να επιτρέψτε μου μια διόρθωση. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό το νούμερο που είπατε. Είναι 58% οι γεννήσεις με κεσαρική τομή στη χώρα μας. Και ξεπερνά το 43% του επιτρεπτού ποσοστού που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι 15 με 20%. Ίσως αυτές που λέμε ανεπτυγμένες κοινωνίες να δικαιολογείται το κάτι παραπάνω, με την έννοια ότι σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένες κοινωνίες οι γυναίκες γεννάνε σε μεγαλύτερη ηλικία, η κεσαρική είναι πιο πιθανή. Ένα 20-25% είναι ένα λογικό νούμερο. Αν θέλετε ένα 30%. Στο 58% δεν μπορεί. Φτάσαμε γιατί είμαστε αυτοί. Και το είμαστε αυτοί δεν σημαίνει ότι φταίμε όλοι μαζί. Να σας πω, δεν επιτρέπεται σε 2 μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου το έτος 2018 να μην μπορεί η γυναίκα να έχει αυτό το στοιχειώδες, το να μην πονάει στο τοκετό, να έχει επισκληρή δυνεσία, να μην πονάει. Η γυναίκα, είστε, έχετε γεννήσει, ξέρετε, 15 ώρες τοκετός ή 12 ώρες τοκετός, να πονάς δεν αντέχεις. Και αν ο γιατρός έχει αν τα πράγματα είναι λίγο ευνοϊκά
και είναι καλά τα πράγματα στην μέευση, στον τοκετό, και ο γιατρός είναι λίγο έμπειρος και δείξει υπομονή, και το κοριτσάκι ή η γυναίκα που γεννάει. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, βλέπεις το κορίτσι πονάει. Δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Σε κλιπαρέ, γιατρέ, κάντε μου κεσαρική, δεν αντέχω άλλο. Είσαι κουρασμένος. Γιατί στα δημόσια νοσοκομεία, παρένθεση για αυτούς που δεν γνωρίζουν, κύριε Σφάκη, δεν επιτρέπεται η χρήση της επισκληρίδη. Δεν επιτρέπεται, αλλά... δεν μπορούν να την παρέχουν. Για ποιο λόγο, όχι δεν ξέρουν, οι γιατροί είμαστε εξαιρετικά καλοί. Αλλά για να λειτουργήσει, ας πούμε, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ένα τμήμα που να σου παρέχει, πρέπει να έχεις 5 με 6 επιπλέον γιατρούς αναισθησιολόγους να κάνουν επισκληρίδιο. Γιατί δεν είναι ότι κάνω την επισκληρίδιο και φεύγω, σημαίνει παρακολούθηση. Και σημαίνει και επόμενη βάρδια. Και επόμενη βάρδια. Άρα πρέπει για να καλυφθεί ένα μαιευτήριο και να παρέχει επισκληρίδιο, πρέπει να είναι διαρκώς ένας αναισθησιολόγος εκεί. Όταν όμως δεν γίνονται προσλήψεις και όταν απολύεται προσωπικό ιατρικό, πώς θα το καλύψει, θα δώσει αυτοκαταργήθηκε στην ουσία, λοιπόν. Θα δώσει προτεραιότητα στους αναισθησιολόγους που χρειάζεσαι στα τροχαία, στις βαριές επεμβάσεις και θα αφήσεις λίγο την επισκληρίδιο που ακούγεται να είναι κάτι σαν. Δεν είναι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά ακούγεται σαν πολυτέλεια, την αφήνεις δεύτερη. Και έτσι λοιπόν, για να το συνδέσω με το θέμα μας, όταν αυτό το κορίτσι πονάει, αλλά πονάει πολύ, αμέσως προδιαθέτει και το περιβάλλον και το γιατρό και τη μαία που είναι δίπλα. Ωραία, ας κάνουμε μια κεσαρική να τελειώνουμε. Αυτό είναι μία πλευρά του θέματος. Και για να μην τα ρίχνω όλα στο σύστημα, ας πάρουμε και τις δικές μας ευθύνες, σαν γιατροί. Γιατί πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Δεν δίνουμε πάντα το καλύτερο μας σε αυτό. Δεν εξαντλούμε τα περιθώρια που μας λένε οι οδηγίες μας και τα πρωτόκολλά μας να πάμε μια γυναίκα να γεννήσει φυσιολογικά. Αυτές είναι οι δικές μας ευθύνες και πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Και αν δυσαρεστώ συναδέλφους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαστε καθαροί. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς, στους όσους το και τους έχει κάνει, αν έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τη μαμά ή το μωρό της, να οδηγήσει τη γυναίκα αυτή σε ένα κολπικό τοκετό. Και αν θέλετε και μια τρίτη πλευρά, ας αναλογιστεί και το περιβάλλον της κάθε οικογένειας, που πολλές φορές, όντας έξω από το μαιευτήριο, αλλά αυτή είναι η φύση του Έλληνα, λιγάκι πιέζει τα πράγματα. Μα γιατρέ, τόσες ώρες και γιατί δεν γεννάει, και αν πάθει κάτι. Και, εντάξει, κάπου ιδιαίτερα νεότεροι συνάδελφοι, κάπου σπάνε με αυτή την πίεση την απ' έξω. Αλλά το κύριο είναι, ξανά το λέω, είναι η ευθύνη της πολιτείας. Πριν από 2 χρόνια ήρθε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, WHO, έστειλε μια τριμελή επιτροπή για να μας ελέξει, πραγματικά να μας ελέξει, στο γιατί είμαστε τόσο υψηλά στις κεσαρικές τομές. Έκαθαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, μάλιστα εγώ ήμουν τότε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής και μου ανετέθη από το Υπουργείο να συντονίσω αυτή τη δράση και επί 10-15 μέρες που μείναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, μαζί με διάφορα στελέχη από ιατρικές εταιρείες του Υπουργείου, από το Σύλλογο Μεών, από την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής, Ενδρομητρικής Ιατρικής, κάναμε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Που κυκλοφόρησε, υπάρχει. Και καταγράψαμε όλες τις πλευρές του θέματος. Όλες τις πλευρές και το γιατί είμαστε εδώ. Αυτό τουλάχιστον μπορεί να μην άλλαξε δραματικά τα πράγματα, αλλά ξέρετε, έχει αρχίσει σιγά-σιγά στις γυναίκες να καλλιεργείται μια τάση και να το επιδιώκουν και οι ίδιες. Γιατρέ, θέλω να γεννήσω φυσιολογικά, μπορείτε να βοηθήσετε. Κάντε ό,τι μπορείτε. Ενώ πριν από αρκετά χρόνια δεν ήταν γιατρέ, θέλω να γεννήσω με κεσαρική. Σήμερα το έχουμε τουλάχιστον σταματήσει αυτό. Και αυτό είναι το παρήγορο. Και αυτό είναι το παρήγορο. Τώρα, επειδή υπάρχουν και κίνδυνοι που πολλές φορές οι γυναίκες ή οι οικογένειες σας αγνοούν, η διαδικασία του τοκετού με την επιλογή της κεσαρικής λειτουργεί, όπως είπατε και εσείς, απαγορευτικά για την δημιουργία μιας μεγάλης οικογένειας. Είναι ουσιαστικά ένας κόφτης, ο οποίος δεν σου επιτρέπει να δημιουργήσεις μια πολυπληθή οικογένεια. Φυσικά, γιατί μετά η πρώτη κεσαρική γενικά είναι εύκολη. Χειρουργείς μια νέα γυναίκα, δεν έχει ξαναχειρουργηθεί. Η δεύτερη κεσαρική είναι πιο δύσκολη, γιατί υπάρχουν οι συμφύσεις που λέμε και τα πρόβλημα. Η τρίτη κεσαρική είναι ακόμα πιο δύσκολη. Τόσο δύσκολη μερικές φορές που εμείς οι ίδιοι λέμε στη γυναίκα, ξέρεις, μην προσπαθήσεις άλλο παιδάκι, γιατί δεν θα μπορέσεις, θα μπει σε μεγάλη περιπέτεια. Η τρίτη κεσαρική είναι δύσκολη. Δημιουργούνται συμφύσεις, τους ιστούς, μπαίνει η γυναίκα σε μια μικρή περιπέτεια. Αυτό δεν το λέω για να αποθαρρύνω τις γυναίκες που έχουν κάνει δύο κεσαρικές να μην κάνουν τρίτη. Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη αλλαγή όμως, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα. Αν κάποιος ξεκινήσει με κεσαρικές, υπάρχει μπορεί να αυτό πάει που δεν μ' αρέσουν πάντα οι αγγλικοί όροι, αλλά δυστυχώς έτσι το ξέρω. Είναι το λεγόμενο VBAC. Δηλαδή,
Vaginal birth after cesarean section, κολπικό τοκετό μετά από κεσαρική τομή, αλλά έτσι το ξέρουν πια οι γυναίκε. Και υπάρχει μεγάλο αριθμό γυναικών τα τελευταία χρόνια που ζητάνε από του γιατρού, αυτέ που έχουν κάνει μία κεσαρική, γιατρέ, αν μπορείτε, κάντε μου το δεύτερο με κεσαρική. Και το συζητάμε μαζί του και ενθαρρύνονται οι γυναίκε όταν υπάρχουν προποθέσει. Φυσιολογικό τη δεύτερη φορά. Και αυτό που του λέμε και τουλάχιστον εγώ του λέω, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, είναι ότι αφού θέλει, θα το προσπαθήσω. Θα πάρουμε μαζί ένα μικρό ρίσκο που υπάρχει, πολύ μικρό, λελογισμένο, και θα σας βοηθήσω να γεννήσουμε φυσιολογικά. Και σας πληροφορώ ότι όλο ένα και περισσότερο υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και το συζητάνε και μεταξύ τους. Βέβαια, αυτό είναι μια, δεν θέλω να πω σταγόνα στον ωκεανό, αλλά είναι μικρό το νούμερο που θα βελτιώσει, το νούμερο που θα βελτιωθεί μάλλον. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να σταματήσουμε τη λέλαπα της πρώτης κεσαρικής. Και να πω κάτι για να μην περάσει και μήνυμα προς τους ακροατές μας, στους τηλεθεατές, ότι δεν είμαστε κατά της κεσαρικής. Όταν αυτή επιβάλλεται... Η κεσαρική μπορεί, έχει σώσει χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. Είναι πραγματικά μια επέμβαση η οποία αλλάζει, μπορεί να αλλάξει τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Η γυναίκα κινδυνεύει, το μωρό κινδυνεύει. Αν δεν κάνει κεσαρική, μπορεί να βρεθούμε σε τραγωδίες. Αλλά η κεσαρική πρέπει να πάρει και στη χώρα μας αυτό που της αντιστοιχεί. Το 25%, το 30%. Δεν μπορεί να είναι 58%, γιατί αποθαρρύνει οι οικογένειες στο να προχωρήσουν σε αυτούς τουλάχιστον που θέλουν, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο παιδί. Η πληροφορία πάντως είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. Από την τάση η οποία υπήρχε της εύκολης οδού και πολλές φορές και της πιο ήσυχης και από την πλευρά της ίδιας οικογένειας, αλλά όπως το είπατε και εσείς, κύριε Σφάκη, και από την πλευρά των ίδιων των γιατρών, ότι πάμε με την πιο ήσυχη οδό, την πιο εύκολη οδό. Με την πιο εύκολη. Με την πιο προσβάσιμη. Είναι καλό να διαχέεται αυτή η πληροφορία για να ξέρουν και οι οικογένειες τον τρόπο επιλογής του τοκετού του, σε περίπτωση που αυτός δεν είναι και άμεσα επιβλητέος, οπότε εκεί δεν μπαίνει ζήτημα συζήτησης. Η υπογενετικότητα όμως είναι ένα σοβαρό ζήτημα, κύριε Σφάκη, που εξαρτάται και από την αύξηση των κεσαρικών στη χώρα μας. Και για την υπογενετικότητα θα πρέπει πολύ σύντομα να δούμε να διατυπώνεται μια εθνική στρατηγική, τέτοια και τόση ώστε να μπορεί να επιφέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα τις επόμενες δεκαετίες. Ή τουλάχιστον να ανακοπεί αυτή η πτωτική μετάση. Δηλαδή, ας μείνουμε εδώ και ας αρχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε στο 1,2. Το 2050, όπως είπατε σωστά στην αρχή της εκπομπής, το 2050 δεν είναι πολύ μακριά. Είναι η επόμενη γενιά. Και όταν από τα 11 εκατομμύρια φτάσει στα 8, ακριβώς. Τότε θα είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κύριε Σφάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστώ καλή συνέχεια.